Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε τη πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Καλησπέρα. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν στο ξεκίνημα το δικό μας, στο ξεκίνημα της μουσικής Κιβωτού για απόψε, μέσα από τη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, τους 98 και 7 στα FM, αλλά και το διαδίκτυο. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην ερμηνεία του τραγουδιού, από την ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος», ενέτη 1979. 29 Ιουλίου σήμερα, γενέθλια μέρα του Μίκη Θεοδωράκη. Σαν σήμερα είδε το πρώτο φως της ζωής του, στοιχείο το 1925, ο μέγιστος αυτός Έλλην, ο μελωδός της ιστορίας όπως αποκαλέστηκε.
το πόσο σημαντικός ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, το πόσο σημαντικό υπήρξε το πέρασμά του από την ελληνική μουσική, από τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, για να μείνουμε μόνο στα δικά μας, είναι γνωστό σε όλους. Στην απόψινή μουσική Κιβωτό, εμείς με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια, θα σταθούμε, θα εστιάσουμε στη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα ακούσουμε τραγούδια από δίσκους, τραγούδια που, από δίσκους που στέγασαν αυτή τη συνάντηση δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων του τραγουδιού μας, αρχής γενομένης από αυτό που μόλις ακούσαμε μόλις. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο και με τον Θανάση Γιώκλου για τον Μίκη Θεοδωράκη και τη σχέση του και τη συνεργασία του, τη δισκογραφική, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πάμε παρακάτω, αφού σας πω ότι ο Λεωνίδας Βόσιος θα είναι απόψε στον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι στη δισκογραφία με τις υπογραφές των δυο τους. Ήταν στο δίσκο Οκτώβρης 78, το θυμήθηκα. Στο κελί πήγε για να με πάρει. Κι έκλαιγε ένα φτωχό πουλί για να μου δώσουν χάρη. Κι έκλαιγε ένα φτωχό πουλί για να μου δώσουν χάρη. Έλαμπο ήλιος το πρωί όταν με βρήκε ο πόνος. Αχ, μόνος μπαίνει στη ζωή και ξανά. Και ο Χάρος στο κελί, λοιπόν, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το πρώτο τραγούδι της συνεργασίας των δυο τους. Σε αυτή τη συνεργασία είναι αφιερωμένη η απόψινη μουσική Κιβωτός, και σπέφτω να καλησπέρισω και να καλωσορίσω εδώ το Θανάση Γιώκλου από το 8.gr και από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και από την παραλία αυτή τη στιγμή. Γεια σου Αλέξη, με βρίσκεις λίγο απροετοίμαστο για το θέμα, αλλά με όσα θυμάμαι πιστεύω ότι θα τα απεξέλθουμε. Θυμάσαι πολλά και ξέρεις πολλά. Μίκη Θεοδωράκη σήμερα, ναι. Γενέθλια για το Μίκη Θεοδωράκη, που και
πώς το λένε, και στα χίλια να έμπαινε, πάλι θα είχαμε ελπίδες και προσδοκίες να τον έχουμε μαζί μας. Ναι, ναι. Γενέθλια για όλη την Ελλάδα σήμερα. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Έτσι το βλέπω εγώ. Και έτσι είναι. Θα έπρεπε, θα πω κάτι που ίσως ακουστεί υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε η σημερινή μέρα με κάποιο τρόπο να ανακηρυχθεί σαν εθνική γιορτή, σαν κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει και όσο είναι εν ζωή ακόμα ο Μίκης. Και νομίζω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης πια αποτελεί σύμβολο όλων των Ελλήνων, έτσι. Έχουν φύγει οτιδήποτε, οποιαδήποτε ήταν αυτά τα πράγματα που κρατούσαν κάποιους σε απόσταση μαζί του. Έτσι ακριβώς είναι. Και διανύοντας και μπαίνοντας στο 89ο σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Έτος της ηλικίας είναι ένα... Κλείνει τα 89 και μπαίνει στα 90. Μπαίνει στα 90. Ναι, ναι, μπαίνει στα 90. Έχει καταστεί πια πανελλαδικό σύμβολο και όχι μόνο πανελλαδικό σύμβολο, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Είπαμε να μην σταθούμε στο ποιος είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και τι προσέφερε, τα ξέρουμε αυτά λίγο πολύ. Ναι, ναι, και η ιστορία τα έχει καταγράψει και ευτυχώς ζώντος του. Να σταθούμε στη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, έναν επίσης πολύ σημαντικό δημιουργό. Βέβαια, βέβαια. Ο πατριάρχης των Ελλήνων ποιητών, όπως το λέει ο Μίκης. Έτσι το λέει. Ο Μίκης. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, για να δούμε αυτοί οι δυο τι κατάφεραν στη δισκογραφία, πόσο αποδοτικές ήταν οι συνεργασίες τους και τι τραγούδια έμειναν πίσω, γιατί στο τέλος μιλάει το πανί που λένε στο σινεμά, στο τέλος μιλάει το τραγούδι στη δική μας περίπτωση. Για πρώτη φορά στο δίσκο Οκτώβρης 78, έτσι Θανάση. Μπήκε ο Χάρος του Κελίμ, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, η πρώτη συνεργασία στον Οκτώβρη 78. Ξέρεις, η συνεργασία τους είναι η επιτυχία, να το πω έτσι, η αναγνωρισιμότητα των τραγουδιών τους είναι δυσανάλογη του μεγέθους τους. Δηλαδή, είναι αλήθεια αυτό. Τους, αν εξαιρέσεις το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν», που είναι το επόμενο κομμάτι της συνεργασίας του 1979 με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Το πρώτο που ακούσαμε εμείς απόψε. Ναι, δεν άφησε τόσο δυνατά, να το πω έτσι, κομμάτια όπως οι συνεργασίες του Μίκη με τους ποιητές ή του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο ή τον Σταύρο Ξαρχάκο. Δεν άφησε τόσο δυνατά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εξαιρετικά κομμάτια. Και δεν άφησε το μεγάλο τραγούδι, το σήμα κατά τεθέν, το σουξέ, αν θέλεις, με την καλή έννοια. Κοίταξε, αυτό που είπαμε, το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν», νομίζω ότι αναγνωρίστηκε τα πιο πρόσφατα χρόνια. Δηλαδή, αφού έφυγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και με την, ξέρεις, με την άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου που βγήκαν οι συλλογές, που βγήκαν όλα αυτά, από εκεί και πέρα νομίζω. Και με τις επανεκτελέσεις, Θανάση, που γνώρισε το τραγούδι αυτό. Πάρα πολλές. Ναι, ναι, δεκάδες. Από εκεί και πέρα είναι το 1983, είναι το 84. Να σου πω επίσης ότι δεν ξέρω αν ακούς καλά γιατί... Σε ακούω πολύ καλά, θα σου πω αν δεν σε ακούω. Να πούμε για το «Κάποτε θα έρθουν» ότι το 1982 ο Μίκης ετοίμαζε τους χαιρετισμούς με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εκεί κάπου είχαν μαλώσει, είχαν τσακωθεί, δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους. Και το κομμάτι χωραφίστηκε ξανά με την ίδια μουσική αλλά με άλλους στίχους. Με άλλους στίχους, ακριβώς. Μην με προδώσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα βρήκανε, μάλιστα το 1983-84 πρόκειτο να φτιάξουν ένα δίσκο για τον Γιάννη Πάριο. Είχαν ετοιμάσει από ό,τι μου είχε πει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και το έχει πει και άλλες φορές. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε γύρω στα 100 τραγούδια, γυρνώντας από τη Ρωσία, όταν βραβεύτηκε ο Μίκης με το βραβείο Λένιν. Ξεκίνησαν τη συνεργασία τους, ετοίμασαν γύρω στα 100 τραγούδια, ήταν να γίνει ένας δίσκος με τον Γιάννη Πάριο που τελικά δεν έγινε ποτέ. Κάποια τραγούδια ήταν να πει και ο Γιώργος Νταλάρας εκείνη την εποχή, από ό,τι ξέρω, που δεν βγήκαν και αυτά. Αυτά λόγω ιών ή λόγω άλλων θεμάτων. Όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που ενδεχομένως να μην μάθουμε και ποτέ, τις μικρές λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από εταιρείες, από συμβόλαια, από όλα αυτά τα πράγματα. Και που όμως στέρισαν το τραγούδι από σημαντικές συνεργασίες που δεν έγιναν ποτέ. Σκέψου τώρα ένα δίσκο Θεοδωράκη Παπαδόπουλου του 1983-84 τον Νταλάρα ή τον Πάριο εκείνη την εποχή. Έτσι, εν πάση περιπτώσει. Βγήκε ένας πολύ ωραίος δίσκος το 1984 με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τα Πικροσάββατα. Ο οποίος δεν είχε επιτυχία επίσης. Δεν ακούστηκε πολύ. Δεν ακούστηκε. Πιο σιγά σιγά πήρε το δρόμο του. Συμμετέχει η Χάρης Αλεξίου σε ένα σεγόντο που κάνει. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από τα Πικροσάββατα. Το Χαρτήρι, το Κουτούκι, ένα τραγούδι εξαιρετικό αφιερωμένο στον Ανέστο Δελιά, τον παλιό Ρεμπέτη. Κυκλοφόρησε και ορχιστρικό τότε αυτός ο δίσκος ολόκληρος, τον Κώστα Παπαδόπουλο στο Μπουζούκι. Και πολλά χρόνια αργότερα βγήκε και μια επανεκτέλεση ολόκληρου του δίσκου, το 2000 με τον Παναγιώτη Καραδημήτρη, ένα θεσσαλονικιό τραγουδιστή, εξαιρετικό τραγουδιστή της νεότερης
γενιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλογραμμένα λαϊκά τραγούδια και ναι. Στίχοι έτσι ποιητικοί, απλά στη θεματολογία του Λευτέρη, με το λαϊκό τρόπο του Λευτέρη, που είναι ποιητικός ταυτόχρονα. Ακριβώς. Εργένης είναι ο Θεός, γι' αυτό και κάνει θαύματα. Άκου τώρα τι πήγε και έγραψε ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, και με το Μητροπάνο στις ερμηνείες εκείνου του δίσκου. Και ο Μίκης που πειραματίστηκε με τους λαϊκούς δρόμους και τους ρυθμούς. Έτσι. Έχει μέσα κάποια καταπληκτικά πράγματα μέσα. Και ένα χρόνο μετά, το 1985, υπάρχει ο δίσκος του Μίκη με το Σταμάτη Κόκοτα, όπου η μια πλευρά είναι τραγούδια δικά του, του Μίκη Θοδωράκη δηλαδή, και η άλλη του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα χρόνο αφού έφυγε τη ζωή του Τσιτσάνη Θοδωράκης Κόκοτας, η συνάντηση, όπου και εκεί υπάρχουν 5 τραγούδια στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο κύκλος «Το παλιό Τελωνείο» λέγεται, και αυτά δεν πολύ ακούστηκαν. Και ο δίσκος παραμένει μάλλον άγνωστος. Ή για τους. Ναι, για αυτούς που τα ψάχνουν περισσότερο, ίσως. Ναι, δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Και αυτός. Και έχουμε μετά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, πάμε στα 1998. 8, ακριβώς. Και στις Σερενάτες. Έναν ολόκληρο δίσκο του Μίκη με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Μαρία Φαραντούρη. Εκεί υπάρχει μια επανεκτέλεση του, μια από τις επανεκτελέσεις του «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν». Ακριβώς. Και σε μια προσπάθεια της ερμηνεύτερας τότε να πείτε αγούδια πιο που θα περνούσαν περισσότερο στον κόσμο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν τα λες λαϊκά 100%. Τραγούδια όμως πιο άμεσης. Τραγούδια τραγουδίσιμα, έτσι να το πω, που τραγουδιούνται. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τραγούδια ένα και ένα με πολύ ωραίες μελωδίες και πολύ εμπνευσμένους στίχους. Στο Μόλυβο, τη Μυτιλίνη και τα λοιπά, έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα. Τα Μάγια από εκεί. Τα Μάγια, το ένα φεγγάρι αλόκοτο που είχε βέβαια ξαναβγεί αυτή η μουσική με στίχους του Μιχάλη Γκανά με τον Βασίλη Λέκα 2-3 χρόνια πριν, τη Δρόμη του Αρχάγγελου. Ακριβώς. Για το καταπληκτικό τραγούδι. Ναι, στο Αστίκη Κοπουλάκη. Στο Αστίκη Κοπουλάκη, το τραγούδι που περιγράφει τους σταθμούς της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι. Ναι, ναι. Και επισφαγίζεται αυτή η συνεργασία των δυο του. Με την Ερημιά. Με την το 2006, Ερημιά. Μέσα στην Ερημιά του ελληνικού τραγουδιού, βγήκε αυτός ο δίσκος με τον τίτλο Ερημιά, με ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Μια πολύ σημαντική εργασία, έτσι. Βέβαια. Γιατί ανταμώνουν τόσοι σπουδαίοι άνθρωποι σε ένα δίσκο. Άκου τώρα, Μίκης Θοδωράκης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Μανώλης Μητσιάς, Μαρία Φαραντούρη. Έτσι. Λοιπόν, και αυτός ο δίσκος πέρασε τα ψηλά. Είχαν αλλάξει και οι εποχές βέβαια και η δισκογραφία τότε δεν περνούσε τις καλύτερες μέρες της. Είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μάλλον. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι κάποιες μελωδίες είχαν ξανακουστεί με άλλους στίχους και στο δίσκο του Βασίλη Λέκα που είπαμε πριν. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που είχαν βγει με άλλους στίχους του Μιχάλη Γκανά εκεί. Και έβαλε ο Λευτέρης καινούριους στίχους στην Ερημιά. Αυτός ήταν ένας δίσκος που είχε κάποιες περιπέτειες. Ήταν να βγει με τον Αντώνη Ρέμο. Όπως μου έχει πει και ο Μίκης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μια συνεργασία που είχε αναγγελθεί τότε έτσι με πολύ έντονο τρόπο και πολύ πανηγυρικό εντός εισαγωγικών θα λέγαμε. Ναι, ναι. Ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια, αλλά όπως μου έχει πει ο Μίκης, η εταιρεία δεν τον άφησε το Ρέμο να τα πει, να τα κυκλοφορήσει και έμεινα στο σιρτάρι. Μάλιστα. Και βγήκανε με τον Μητσιά και τη Φαραντούρη. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο έχασε το ελληνικό τραγούδι από αυτή την όλη την ιστορία. Σίγουρα έχασε ο Αντώνης Ρέμος που δεν τα είπε. Πάντως ο Θεοδωράκης, η συνέντευξή του σε σένα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ευτυχής μάλλον για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Ρέμο, και ας ο συγκεκριμένος τραγουδιστής είχε τη συγκεκριμένη προέλευση. Ακριβώς. Είχε πει ότι όπως το 1960 είχα πάρει τον Πιθικότσι από τον κήπο του Αλάχ και συνεργαστήκαμε στον Επιτάφιο και όλα αυτά τα αριστουργήματα, έτσι και με τον Αντώνη Ρέμο. Ο Ρέμος πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία με αυτό το δίσκο, είχε βγει στις συναυλίες με την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, είχε τραγουδήσει στην σειρά «Αν θυμηθείς», το «Αν θυμηθείς των ηρών», το «Σωστίτλους», το «Σωστίτλους», το «Σωστίτλους» της σειράς, δεν θυμάμαι πως... Της Κάκιας Ιγερινού η σειρά αυτή. Της Κάκιας Ιγερινού, είχε πει το τραγούδι των τίτλων, υπήρχε δηλαδή, είχε... Προετοιμάζονταν το έδαφος. Ακριβώς. Αλλά η εταιρεία, η μαμά εταιρεία, δεν το άφησε. Γενικώς το έλεγε και ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης στα τελευταία χρόνια στη συνεντεύξη του, ότι τα τραγούδια των τελευταίων χρόνων που έκανε και που δεν υστερούσαν σε τίποτα βεβαίως από των παλιότερων δεκαετιών, δεν προβάλλονταν, δεν περνούσαν στον κόσμο. Υπήρχε κάτι, μια δυσκολία στην επικοινωνία του υλικού με το κοινό. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω αν, εντάξει, τα τραγούδια αν είχαν τη δυναμική των παλαιότερων ετών,
Γιατί μην ξεχνάς ότι από το 1974 και μετά σκέψου τι Νίκη Θοδωράκη κυκλοφόρησε. Πέσαν όλα μαζί. Και νέα έργα και παλιά. Και δηλαδή, πολλές επανεκτελέσεις. Επανεκδόσεις. Εγώ επειδή ασχολούμαι πολύ με τη συλλογή του έργου του Μίκη μαζί με τον καλό φίλο την Αποστόλη Διανακίδη, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό, έχουμε βρει μπροστά μας απίστευτους κοπέλους, να το πω έτσι. Μπροστά στο τι υπάρχει, ειδικά στο εξωτερικό. Σαν αφορικά με τον όγκο δηλαδή, λες. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολλές εκατοντάδες εκδόσεις, άλλα με άλλα εξώφυλλα, άλλα με άλλα τραγούδια. Κάποια τραγούδια ίδια με κάποια άλλα διαφορετικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν υπάρχει αυτή η υπερπληθώρα και ο κόσμος, ο ακροατής, δεν κάπου χάνεται. Χάνει και την πληροφορία και χάνει και το σωστό και το ουσιώδες και το και αυτό που θέλει να βρει. Ακριβώς. Και αυτό συνεχίζεται με το Μίκη. Δηλαδή συνεχίζονται εκδόσεις. Πολλές εκδόσεις ακόμα μέχρι σήμερα. Επανεκτελέσεις. Κάποιες έχουν λόγο ύπαρξης, κάποιες να μην είμαστε κακοί. Δεν προσθέτουν και τίποτα. Στο έργο. Πάντως, Θανάση, κλείνοντας, αν θέλει κάποιος να αναζητήσει αυτά τα τραγούδια που λέμε της συνεργασίας, θα έχει να βρει γλυκόπιο τα τραγούδια. Νομίζω. Βέβαια. Τραγούδια που θα τα αγαπήσει, που θα τα ακούσει. Το ένα θα του έρχεται μετά το άλλο και δεν θα βαρεθεί και δεν θα κουραστεί. Τραγούδια όμορφα. Και οποίητα, πώς θα το πούμε. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά τα έργα έχουν κάτι να δώσουν. Ξαναλέω ότι μπορεί να μην είναι επιτάφιος και αρχιπέλαγος και πολιτεία, αλλά είναι έργα αξιόλογα και που ξεχωρίζουν σε όλο αυτό το σε όλο αυτό το χάλι του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και μια συναυλία που έχει αναγγελθεί, έτσι δεν είναι, με τα αγούδια του Θεοδωράκη πάνω σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πόσο... Δεν ξέρω αν θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και με άλλους δημιουργούς. Δεν νομίζω ότι μάλιστα. Το Καλή Μάρμαρο θα πούνε εγώ αυτά μόνο τα δύο τραγούδια από τα Πικροσάββατα και από την Ερημιά και όλα αυτά. Μάλλον θα είναι τραγούδια του Μίκη. Και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακριβώς. Και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Σαχάκο, με τον Μούκη, με τον Κουγιουμτζή κτλ. Και του Μίκη με τους υπόλοιπους, αν πούνε τώρα και κάποια κοινά. Θα ήταν όμως μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το υλικό, αυτά τα 42 τραγούδια, αν ξαναλέω, αν δεν έχω ξεχάσει κάτι, γιατί πάντα βάζω την παράμετρο, να παρουσιαστούν ενιαία σε μια συναυλία, ενδεχομένως σε κάποιο μικρότερο χώρο, σε κάποιο πιο μικρό θέατρο. Είναι λίγο το Καλή Μάρμαρο, δεν ξέρω αν θα ήταν ευχής έργο να γίνει κάποια στιγμή αυτό και ως μια καταγραφή συνολική μετά από χρόνια αυτής της συνάντησης των δύο ανδρών, που και οι σχέσεις τους ήταν και είναι καθημερινές και η φιλία τους και η επαφή τους, έτσι δεν είναι. Μα είναι τα σπίτια τους, είναι ακριβώς. Είναι και γείτονες. Είναι γείτονες, ναι. Είναι καθημερινοί συνομιλητές κλπ. Την αρχή συναυλία είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα ονόματα των συμμετεχόντων, τραγουδιστών κλπ. Τι θα μπορούσαμε να ευχηθούμε στο Μίκη Θεοδωράκη σήμερα, κλείνοντας εμείς από τη συνομιλία μας εδώ? Τι να πρωτοευχηθούμε, να είναι γερός, να είναι εκεί όπως είναι και να συνεχίσει να τον κρατήσουν οι δυνάμεις του, να παρεμβαίνει και να τον νιώθουμε δίπλα μας. Τι να πω άλλο, δεν έχω τι να πω στο Μίκη τώρα. Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστώ και πολύ. Και τα ίδια και στο Λευτέρη, έτσι, τον πρόεδρο. Εννοείται, βεβαίως. Αν δεν είναι τα γενέθλιά του, τον αγαπάμε και... Και μακά οι εποχές να το φέρουν έτσι... Είναι ευλογία που προλάβαμε και τους γνωρίσαμε και συναναστραφήκαμε μαζί τους και συνομιλήσαμε μαζί με αυτούς τους άνθρωπους. Και μακά οι Θανάση, οι εποχές να τα φέρουν έτσι και οι συνθήκες, οι δισκογραφικές και οι συνθήκες του τραγουδιού, και να μας ξαναδώσουν και καινούργια δείγματα δουλειάς. Μακάρι. Αν αυτό μπορεί να συμβεί. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Που με επέλεξες για αυτό το σημερινό θέμα. Σε επέλεξα γνωρίζοντας πόσο αγαπάς τον Μίκη Θεοδωράκη και πόση επικοινωνία έχεις μαζί σου και μαζί του και γνωριμία και καταγραφή της δουλειάς του. Οπότε είσαι ένας από τους έγκυρους συνομιλητές και για αυτό το κομμάτι. Καλό βράδυ από τα Γιάννενα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια. Πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι μου λέει ο Λεωνίδας Βόσιος και μετά από λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και τα αγούδια.
αλόκοτο με βλέπει. Σαν μάλαμα παλιό θάρρο πως μοιάζει. Και το στερνό μου τάριρο στην τσέπη. Θαμπώνεται πονή κι αναστενάζει. Ένα φεγγάρι αλόκοτο μου λέει κι απόψε θα γρυπνίζουμε αντάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο που κλαίει μαζί με τις καρδιάς το μαύρο κλάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο που κλαίει μαζί με τις καρδιάς το μαύρο κλάμα. Αλόκοτο στους δρόμους με παίρνει το κατόπι και μου γνέφει κι ύστερα μ' αγκαλιάζει από τους ώμους και πάμε για τα στέκια σου στους στρέφει. Ένα φεγγάρι αλόκοτο μου λέει κι απόψε θα γρυπνήσουμε αντάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο που κλαίει μαζί με τις καρδιάς το μαύρο κλάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο που κλαίει μαζί με τις καρδιάς το μαύρο κλάμα. Από τις Ενάτες, δίσκος που κυκλοφόρησε το 1998, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, για ένα φεγγάρι αλόκοτο, Μίκης Θεοδωράκης και Λευτέρης Παπαδόπουλος στη μουσική και τα λόγια, Μίκης Θεοδωράκης και Λευτέρης Παπαδόπουλος στη μουσική και Κιβωτό απόψε, επιχειρώντας μια καταγραφή των δισκογραφικών τους συναντήσεων. Είπαμε αρκετά με τον Θανάση Γιώγλου λίγο πριν. Θα ακούσουμε τα αγούδια ως τις 10. Ο Λεωνίδας Βόσχιος παραμένει στον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε στα πικροσάββατα για τη συνέχεια. Πάμε στο δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ήταν 1984 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος. Ένα τραγούδι, ένα πρώτο τραγούδι από εκεί, με τη Χαρούλα Αλεξίου να κάνει δεύτερες φωνές στο Μητροπάνο. Για ακούστε. Ψυχές μαραγιασμένες σαν σφουγγάρια ρουφάνε λίγο από το κρασί κι αζήτητες από μέρα παταριά. Ψάνε για μια στάλα θαλασσή κι αζήτητες σαν πόμερα παταριά. Ψάνε για μια στάλα θαλασσή. Thank you.
στίχους της ταβέρνας τα καράβια που χάρασε ένα χέρι απλοϊκό. Γιατί να καταντήσουμε ρημαδιά. Ποτέ το μυστικό, γιατί να καταντήσουμε ρημαδιά. Δεν μάθαμε ποτέ το μυστικό. Τα δάχτυλα να σφίγγουν το ποτήρι. Πενέματα και λόγια λιγοστά. Χριστέ μου, κάνα απόψε ένα χατήρι. Χριστέ μου, κάνε απόψε ένα χατήρι. Την τελευταία να έρθουν πιο μπροστά. Μένουμε στα Πικροσάββατα για να ακούσουμε κάτι ακόμη από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, από εκείνο το δίσκο του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ένα τραγούδι που ακούστηκε ιδιαίτερα και αγαπήθηκε η Λυπημένη. Σου σωπαίνουν, μπαίνουν τα τραγούδια στο σιρτάρι. Κρύβεται στη νύχτα το φεγγαρί και τα τριάντα φύλλα θρύνουν. Τώρα που πλαγιάζεις λυπημένη, βγαίνει ένα παράπονο στις στρατές, πνίγει τους ανυπόπτους διαβάτες και τους κάνει ανέτια να πονούν. Τώρα που η ζωή μας έχει κάνει, φτάνει να μου λες δεν πάει άλλο. Πώς απ' την καρδιά μου να σε βγαλώ, που έμαθα πως σένα να αγαπά. Τώρα που πλαγιάζεις λυπημένη, βγαίνει ένα παράπονο στις στρατές, πνίγει τους ανυπόπτους διαβάτες και τους κάνει ανέτια να πονούν. Τώρα που έχεις γίνει κάποιος τείχος, ήχος βραδινός πικρής φλογεράς, βάζει τα φτερά του ο αγεράς και το παραθύρι μου χτυπά. Τώρα που πλαγιάζεις λυπημένη, βγαίνει ένα παράπονο στις στρατές,
πνίγει τους ανυπόπτους διαβάτες και τους κάνει ανέτοι ανάπομου. Δυο άστρα ρίχνω τα ζάρια και όπως πάντα κακή ζαριά. Άσε τα λόγια και τα παζάρια, κι αγάπη θέλει πάλι καριά. Άσε τα λόγια και τα παζάρια, κι αγάπη θέλει πάλι καριά. Κόβω δυο άστρα και το φεγγάρι, να έχω στα χέρια τον ουρανό. Αχ η αγάπη πάρ' το χαμπάρι, θέλει κουράγιο και τσαγανό. Αχ η αγάπη πάρ' το χαμπάρι, θέλει κουράγιο και τσαγανό. Κόβω δυο άστρα να τα χωνάβλα για να γυρίσω στην κοκκινιά. Κι όσο για σένα τέλεια παύλα, καρδιά σου έχει στην παγωνιά. Κι όσο για σένα τέλεια παύλα, καρδιά σου έχει στην παγωνιά. Κι όσο για σένα τέλεια παύλα, καρδιά σου έχει στην παγωνιά. Το 2001 στο δίσκο του «Η αγάπη είναι φωτιά», με επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Μπάσης τραγούδησε και τα «Ναύλα», τραγούδησε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τα «Πικροσάββατα». Και λίγα χρόνια μετά, το 2008, σε ένα διπλό της δίσκο με τίτλο «Τα θεμέλια μου στα βουνά», η Γλυκερία ξανατραγούδησε και εκείνη, Μίκη Θεοδωράκη, μια ανθολογία τραγουδιών του συνθέτη από διαφορετικές δισκογραφικές του εποχές και από διαφορετικές του συνεργασίες. Είπαμε και λίγο πριν κουβεντιάζοντας με τον Θανάση Γιώγουλο, αλλά είναι γνωστό αυτό, ότι ο Μίκης Θεοδωράκης σε πολλά του έργα έδωσε την έγκριση να επανεκτελεστούν και να ηχογραφηθούν με καινούριους και παλιότερους ερμηνευτές, όχι πάντα ερμηνευτές της δικής του σχολής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σε εκείνο λοιπόν το δίσκο της Γλυκερίας, «Στα θεμέλια μου στα βουνά», υπάρχει και το τραγούδι που ξεκίνησε μόλις από τα Πικροσάββατα και αυτό, «Ένας άγγελος δραπέτης». Δραπέτης από τον ουρανό, βγήκε στο κουτούκι ποκέας και αχαρμό. Άφησε τα φτερά του στα πέτρινα σκαλιά και απλώσε στο τραπέζι τα ωραία του μαλλιά. Ποια δεν θα γυρίσει ποτέ στον ουρανό, μην αντά
γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Αν τύχει και τον δείτε, μιλήστε του γλυκά. Σε τραγούδια του Ανέστη του Δελιά, στο ζεϊμπεκικό του φτερουγίζαν πουλιά. Και στη στερνή τη βόλτα και στη στερνή πενιά, χάθηκε σαν σκοτάδι μέσα στη σκοτεινιά. Πια δεν θα γυρίσει ποτέ στον ουρανό. Μείναν τα φτερά του εκεί στην Αχαρνών. Αν τύχει και τον γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Αν τύχει και τον δείτε, μιλήστε του γλυκά. Μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά. Αν τύχει και τον δείτε, μιλήστε του γλυκά. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποκαλεί το Λευτέρη Παπαδόπουλο πατριάρχη των Ελλήνων ποιητών. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε ένα σημείωμά του, σε ένα κείμενό του στην τέταρτη πολιτεία του Μίκη Θεοδωράκη το 96 λέει ανάμεσα στα άλλα, σημειώνει ανάμεσα στα άλλα, πως το τραγούδι του Θεοδωράκη είναι σημείο αναφοράς. Είναι ένας κορμός δέντρο για να πιαστείς και να παλέψεις με τα κύματα στη φορτούνα. Είναι ένα σήμενο στη ζωή, στον αγώνα, στην αγάπη, σε πράγματα αιώνια και ακατάλυτα. Κάποια τραγούδια από τη συνεργασία τους ακούσαμε απόψε. Με αφορμή τη σημερινή γενέθλια μέρα του Μίκη Θεοδωράκη, 29 Ιουλίου ήταν του 1925 στοιχείο. Και έχει ενδιαφέρον εδώ μια δήλωση της Λίνας Νικολακοπούλου για τον Μίκη Θεοδωράκη που νομίζω καλύπτει απόλυτα την προσφορά του. Το χρωστάμε, λέει, την χωρίς να ξέρεις γράμματα αποστήθηση τόσων ποιημάτων, τόσων μεγάλων ποιητών. Χωρίς τον Θεοδωράκη δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τραγουδήσουμε τον λόγο τους όλοι μαζί. Είτε για τη χαρά μας, είτε για τις λύπες μας. Είτε για την ενθύμηση της πνευματικής μας κληρονομιάς. Ένας από τους μεγάλους ποιητές που μελοποίησε είναι ασφαλώς ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με ένα τραγούδι από την ερημιά τους θα κλείσουμε. Ο Μανώλης Μητσιάς ως το τέλος. Και εμείς θα ξαναλέμε πάλι αύριο στις 9. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
και στα μάτια σου τα πλάνα ξενιτεύτηκα. Σπίτι συγγένεις και φίλους επαράτησα κι ήρθα δίπλα σου σαν άντρας και περπάτησα. Σαν τα φιλιά σου και σαλταρίσα. Έλυσα πανιά και κάβους και σαλπάρισα. Σε βάλα και στο τιμόνι που μαντάριζε. Απ' τα μαγικά σου χάδια ξεμυαλιστικά τσακίστηκα. Μαύρη ώρα, μαύρη νύχτα που σ' αγάπησα.